Είμαι ένα μηδέν. Είμαι ένα μηδέν. Είμαι ένα μηδέν. Θα σταθώ σε αυτό που είπες για την τετράδα της άμυνας. Ναι. Κρατάω ότι είπες μόνο για τον φυσικό γύρο. Δεν μου πρότεινες λύση για στόπερ. Σου πρότεινα. Στον Κύριο Γιαννίτσης. Το λιγότερο ταγάρι. Και σώθηκε, δηλαδή όταν κάνει τα δύο τέταρτα καλύτερα θα αλλάξει η εικόνα τόσο πολύ. Νταμαρλή! Βάλε τον Πουλίδο δεξί στόπερ, βάλε τον Νταμαρλή αριστερό στόπερ. Συμφωνείς. Τι θα κάνει χειρότερο, α σου πω κάτι. Τι θα κάνει χειρότερο ο Νταμαρλή αστόπερ από τον. Ο Νταμαρλή αστόπερ από τον Γιαννίτσι και τον άλλο, πώς το λένε, τον Κύρια. Τι χειρότερο να κάνει. Να ολοκληρώσει, ναι. Τι χειρότερο. Θα πω σήμερα. Ότι ο επόμενος τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος είναι ο Διούδης. Γιατί είναι ο Διούδης? Έχει τρομερή βελτίωση μέρα με τη μέρα. Σε τι έχει βελτίωση? Σε όλα. Όπως? Η ταχύτητά του, στην αντίδραση. Η επέμβαση που κάνει στο 96, που διαβάζει τη φάση. Ο τρόπος που κινούνταν στο χώρο, που προσπαθούσε να κατευθύνει την άμυνα. Εγώ δεν μπορώ να πω πολύ καλά λόγια, γιατί είναι φίλος μου. Δεν το ξέρω, δεν εννοώ. Είναι γείτονά μου. Ξέρεις πολύ καλά ότι ούτε. Και δεν θέλω να τον κάνω. Α, εντάξει. Δεν είχα ιδέα. Ναι. Να μην νομίζω ο κόσμος ότι. Εγώ είμαι ειλικρινής. Ο Διούδης είναι οικογενειακός μου φίλος και γείτονας. Δεν έχω ιδέα. Οπότε δεν μπορώ να πω τόσο καλά. Ούτε καν το ήξερα. Θα το θεωρήσουν κάποιες στιγμές. Να μην θεωρήσουν ότι το κάνω στη μέρα. Λοιπόν, αν διαφωνείς κάπου, με σχολιάζει. Αφού το είπα, εγώ μπορεί να πει ότι είσαι ανόητος ή έχεις δίκιο. Εγώ λέω το παιδί αυτό, αν συνεχίσει έτσι και δεν πάρουν τα μυαλά του αέρα. Θέλει ενδυνάμωση. Αυτά είναι εξειδικευμένα. Θέλει ενδυνάμωση. Είναι εξειδικευμένα. Να τελειώσω. Είναι αδύναμος. Να τελειώσω. Ναι.